Μπορείτε να μου εξηγήσετε, καλά δεν μπορείτε γιατί εγώ είμαι εδώ και εσείς εκεί. Δεν γίνεται, λέμε τώρα. Γιατί όταν χτυπάει το κινητό, μας πιάνει τέτοιος πανικός, όλος ο κόσμος. Ακούγεται ένα κινητό και το δικό σου είναι. Το δικό σου πιάνει, το παιδιά πιάνει το κινητό, το δικό μου χτυπάει. Εντάξει, παιδιά, ένα τηλέφωνο είναι. Δηλαδή, έτσι πάθαινες και παλιότερα όταν χτύπαει το σταθερό, έλεγε σήκωσε το κάποιος. Γιατί παθαίνουν πανικό, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι σημαντικό το τηλεφώνημα. Σκέφτεσαι τώρα, ναι, μπορεί και να είναι. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Αποκλείεται να είναι σημαντικό το τηλεφώνημα που δέχεται οποιοδήποτε από εμάς. Απόδειξη. Θυμηθείτε. Χτυπάει το τηλέφωνο, έτσι. Απαντάτε. Αν σας ρωτήσει μετά κανείς ποιος ήτανε. Α, κανένας. Ρε, ποιος ήτανε. Ο Θανάσης. Και τι ήθελε. Α, μαλακίες. Δεν είναι κανένα τηλεφώνημα σημαντικό. Επίσης, μου κάνει εντύπωση όταν παίρνεις κάποιον και του τελειώνει η μπαταρία. Έχετε ακούσει αυτό με μια. Φίλε, τελειώνει η μπαταρία μου, πες που γρήγορα. Σαν να σου λέει, φίλε, τελειώνει ο αέρας, θα πεθάνω. Σιγάρε μεγάλη, η μπαταρία τελειώνει. Εντάξει, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Το καλύτερο είναι όταν μιλάνε δύο φίλοι και ξέρεις, φεύγουνε. Που λέει ένα στον άλλο, λοιπόν, να σου πω, τα λέμε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Θα σε πάρω. Δεν το καταλαβαίνει άλλο. Δηλαδή, μεγάλε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Τι εννοείς. Τηλέφωνο. Α, τηλέφωνο. Α, κάντο ρε μεγάλη να καταλάβω.